Συντρόφισσες και σύντροφοι, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω αρχικά θερμά για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ και να συγχαρώ και για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης. Εκτιμώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και νομίζω ότι στο μέλλον θα χρειαστεί και συχνότερα. Εκδήλωση λοιπόν, το θέμα είναι μεταρρυθμίσει τη δημόσια διοίκηση από την ψήφιση στην εφαρμογή. 2 συν χρόνια. Δρόμος. Σήμερα εγώ έχω την απάντηση στο τι αριθμός λείπει στον τίτλο της εκδήλωσης. Υλοποιούμε λοιπόν πλέον την Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 17-19. Αλλάζοντας σε 3 χρόνια από τώρα το πρόσωπο και τη φιλοσοφία της δημόσιας διοίκησης. Άρα η απάντηση είναι 2. Τα χρόνια που προηγήθηκαν, που χρειάστηκαν για όλη την προσπάθεια, την νομοθετική και την αντιστροφή και του κλίματος και της πραγματικότητας. Και σήμερα είμαστε μπροστά σε μια θετική εξέλιξη του να υλοποιήσουμε το τριετές στρατηγικό πλάνο. Είναι γεγονός, κατά την άποψή μου, ότι για πρώτη φορά η λέξη μεταρρύθμιση αποκτά ουσία και νόημα σαν μέρος του κυβερνητικού μας σχεδίου. Για πολλά χρόνια πίσω από τη λέξη μεταρρύθμιση κρύφτηκαν η έλλειψη πολιτικής βούλησης, μικροπολιτικά συμφέροντα και προσωπικές στρατηγικές, στερώντας από τη δημόσια διοίκηση σύγχρονες ποιοτικές υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη. Κάθε απόπειρα μεταρρύθμισης κατέληγε στην απαξίωση ενός νευραλγικού κομματιού της δημόσιας διοίκησης, ενίοτε δε κατέληγε ως τρόπος αποσυμφόρησης σε εισαγωγικά εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα στο άκουσμα της λέξης μεταρρύθμιση να προκαλεί αυτό που είπε και η συντρόφισσα πριν, κοινωνική κόπωση, αποθαρρύνοντας τελικά πολίτες, δημόσιους λειτουργούς και το πολιτικό σύστημα από κάθε προσπάθεια εμπέδωσης μιας νέας φιλοσοφίας και κουλτούρας στο δημόσιο τομέα. Σήμερα εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα διπλό στοίχημα, αυτό του εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και της προσφοράς στον πολίτη ενός οργανωμένου συστήματος διοίκησης εφάμιλου της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Το στοίχημα αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα το κερδίσουμε. Γιατί για μας οι δημόσιοι λειτουργοί δεν αποτελούν δημοσιονομικά βαρύδια, αλλά πολύτιμους κρίκους στην κοινωνική αλυσίδα και συμμάχους στην πορεία της χώρας για την ανάπτυξη. Σε αυτή την κατεύθυνση, από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής μας, καταργήσαμε νόμους και διατάξεις που επέβαλαν τον κοινωνικό αυτοματισμό, αποστερώντας από τη δημόσια διοίκηση προσωπικό και στελέχη, με απότερο στόχο τον αποδεκατισμό και την απαξίωσή της, προς όφελος βεβαίως του κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα. Στον αντίποδα, με μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών, προωθήσαμε για πρώτη φορά ένα αντικειμενικό, λειτουργικό και αξιόπιστο μοντέλο δημόσιας διοίκησης, μέσα από σημαντικές κοινοτομίες και δράσεις. Αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες υλοποιούμε σήμερα. Να αναφέρω μεταξύ αυτών το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της διοίκησης τομή με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού σε εθελοντική βάση. Τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας. Τη σύσταση Επιτροπής Ακρόασης Πολιτών και Φορέων Αναυπηρεσία ή Υπουργείο. Την κατάργηση υποβολής επικυρωμένων εγγράφων. Κυρίες και κύριοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για μας η διοικητική ανασυγκρότηση του κράτους αποτελεί βασική προϋπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα νέο πρότυπο δημόσιας διοίκησης, σύγχρονης, που θα λειτουργεί δημοκρατικά και με διαφάνεια, ενώ θα έχει υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα. Αυτή η αντίληψη για τη δημόσια διοίκηση είναι που συμβάλλει καθοριστικά και στην εμπέδωση ενός σταθερού και ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίξει και θα ενισχύσει και την επιχειρηματικότητα. Η υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού αυτού σχεδίου περνάει μέσα από 2 άξονες. Πρώτον, την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης και δεύτερον, την αποκατάσταση της σχέσης δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες. Και τα πρώτα δείγματα γραφής νομίζω ότι έχουν ήδη δοθεί. Ειδικότερα, στον πρώτο άξονα, έχουμε προκηρύξει τις οριζόντιες θέσεις προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διοικητικού και οικονομικού των Υπουργείων, ενώ ακολουθούν και οι υπόλοιπες θέσεις προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων.
εισάγουμε το θεσμό των διοικητικών, των τομεακών και των ειδικών τομεακών γραμματέων και η επιλογή τους με αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία. Στο πλαίσιο του νέου συστήματος κινητικότητας έχουν ολοκληρωθεί οι νέοι οργανισμοί των Υπουργείων, οι οποίοι θα μετατραπούν για πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ο κάθε πολίτης, αλλά και ο κάθε εργαζόμενος, τη δομή και την διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Ξεκινάμε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος για την κινητικότητα. Με αυτόν τον τρόπο τερματίζουμε ένα απαρχαιωμένο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων που έτρεφε το πελατειακό κράτος και βάζουμε τελεία σε όλον τον πελατειακό παρασιτισμό. Ετοιμάζουμε Μητρώο διαδικασιών στους φορείς της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να οδηγηθούμε στον ουσιαστικό ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και τελικά στην απλοποίησή τους. Στο δεύτερο άξονα, αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη πολιτών και επενδυτών με την υλοποίηση της Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Θέτουμε σαν προτεραιότητα τη στήριξη της καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ένα σύστημα που θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές τα προαπαιτούμενα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής εποχής. Καταπολεμούμε τη γραφειοκρατία μέσα από την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Μειώνουμε τα διοικητικά βάρη, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του κράτους. Για παράδειγμα, προωθούμε άμεσα την πλήρη και αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. Επαναπροσδιορίζουμε το ρόλο των ΚΕΠ. Εξετάζουμε την επανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής κυβερνητικής πύλης ΕΡΜΗΣ. Στο πλαίσιο του eGovNow προχωρούν άμεσα εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ φορέων του Δημοσίου για τη διασύνδεση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων αλλά και Μητρώων. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα έργο με τεράστια ωφέλη για τον απλό πολίτη αλλά και για τον επιχειρηματικό κόσμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για πρώτη φορά και από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης, ως πολιτική ηγεσία, θέσαμε τον πυρήνα, στον πυρήνα των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών μας, τον άνθρωπο. Τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης θα αξιοποιούν στο εξής τις δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, αλλά και την προσωπική τους ανέλυξη. Οι επιχειρούμενες αλλαγές δεν απαντούν σε ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης ή περικοπών, αλλά στο αίτημα της κοινωνίας για ένα σύγχρονο κράτος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν εξειδίκευση, τεχνογνωσία και ικανότητες προκειμένου να το υπηρετήσουν. Ξέρετε ότι πέρασαν 7 χρόνια από τις τελευταίες κρίσεις προϊσταμένων. Γνωρίζετε και τις πρακτικές με τις οποίες είχαν κρυφθεί τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης στο παρελθόν. Από την πλευρά μας θεμελιώσαμε ένα νέο πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζεται, κατά τρόπο άρτιο, ενιαίο, συνεκτικό, ορθολογικό και αξιοκρατικό, το σύστημα αξιολόγησης του υπαλληλικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης. Με το νέο σύστημα αναδεικνύονται πλήρως οι ιδιαίτερες προσωπικές ικανότητες των υπαλλήλων σε σχέση με τη φύση των εκτελούμενων από αυτούς καθηκόντων. Στόχος, η βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης της κάθε υπηρεσίας. Το νέο σύστημα έχει δομηθεί με βάση κριτήρια κοινά αποδεκτά, μετρήσιμα και αντικειμενικά, ελεγχόμενα ως προς την εφαρμογή τους, με αποκλειστικό γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και πλαισιώνεται από διαδικασίες αξιολόγησης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, από τους εφισταμένους τους, από τη διαδικασία της συμβουλευτικής συνέντευξης. Πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί τον αξιολογούμενο υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του, να συζητήσει και τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Αυτό όλο προς όφελος και του ίδιου, όσο και της λειτουργίας και της απόδοσης της οργανωτικής υπηρεσιακής μονάδας την οποία υπηρετεί. Για την αποκατάσταση τυχών αδικιών και τη δίκαιη λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τον αξιολογούμενο ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Προσφάτως, το Υπουργείο εξέδωσε και εγκύκλιο για την εφαρμογή του συστήματος από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, νομίζω την 5η κατά σειρά.
Σε αυτή την εγκύκλιο τονίστηκε εκ νέου ότι με την εφαρμογή του νέου συστήματος καταργείται η δυνατότητα αυθαιρεσίας, δίνοντας τέλος στις πρακτικές απαξίωσης της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων. Αντίθετα, το νέο σύστημα αξιολόγησης είναι από τη φύση του ολιστικό στην προσέγγιση του, συνδεόμενο άρρηκτα με τη συμμετοχή και την ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα. Συνδεόμενο με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε αντικειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια και δεξιότητες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Αντιλαμβάνουμε πλήρως την αμηχανία και την απροθυμία του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων να υποστηρίξουν δημόσια μορφές αποχής από τις νέες διαδικασίες αξιολόγησης. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται όμως είναι ότι όλοι όσοι υπονομεύουν τις ανοιχτές διαδικασίες, όλοι αυτοί δεν το αντιλαμβάνονται, είναι το γεγονός ότι αποτελεί πολιτική μας επιλογή η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Πολιτική επιλογή η οποία υπαγορεύεται από το γεγονός ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση διαθέτει εκείνους τους ανθρώπινους πόρους που μπορούν να υπηρετήσουν τους στόχους για σύγχρονο κράτος. Είμαι βέβαιη ότι οι δημόσιοι λειτουργοί θα ανταποκριθούν τελικά στην απέτηση των καιρών. Άλλωστε, τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την αξιολόγηση εναρμονίζονται πλήρως με τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν στην πλειοψηφία τους οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι όποια προσκόμματα τίθενται κρύβουν προσωπικά ή μικροπολιτικά ελαττήρια, βασίζονται στην ανεπάρκεια και επιδιώκουν τη διαιώνιση της νομής της εξουσίας στη δημόσια διοίκηση. Την ίδια ώρα επιχειρήθηκε να καλλιεργηθεί η εντύπωση, αυτό προσφάτως, χθες νομίζω, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν δίνει τη μάχη κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής. Σε αυτή την απόπειρα βρέθηκαν πάλι πρόθυμοι να στηρίξουν με αβάσιμους τίτλους και ψευδείς αναφορές τα περί αμνηστίας επί όρκων. Το επαναλάβω άλλη μια φορά. Τα πειθαρχικά συμβούλια και υπάρχουν και λειτουργούν, εκτός από τρία συμβούλια που είναι στα νεοσύστατα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Μεταναστευτικής Πολιτικής και στον ΕΦΚΑ. Και εκδώσαμε και σχετική εγκύκλιο για την επίσπευση της διαδικασίας σε αυτά τα καινούργια Υπουργεία. Θυμίζω δε ότι το 2016, αν θυμάμαι καλά, από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο, υπήρξε πολύμινη απεργιακή κινητοποίηση των δικηγόρων. Το αποτέλεσμα ήταν να πάει πίσω η διαδικασία, ωστόσο οι ρυθμοί από όταν έληξε η απεργία μέχρι σήμερα έχουν επιταχυνθεί ικανοποιητικά και αυτό αποτυπώνεται στην ίδια έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε και κρίθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης, να επαναλάβω ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε αμνίστευση ούτε παραγραφή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για πρώτη φορά συναντώνται οι τρέχουσες πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Και βεβαίως η δημόσια διοίκηση μπαίνει σε τροχιά μέλλοντος. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με το νέο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, αρχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πλατφόρμες και όχι μεμονωμένα μονολιθικά έργα. Πλατφόρμες που ο πηγαίος κώδικάς τους θα παραδίδεται και θα ανήκει στο δημόσιο. Βγάζουμε σε παραγωγική λειτουργία Μητρώ από το Μητρώο Πολιτών, το οποίο θα συμβάλλει στην υλοποίηση της αρχής της εφάπαξ παροχής δεδομένων από ένα σημείο. Ανοίγουμε δημόσια δεδομένα και υποδομές, αντί να δημιουργούμε στεγανά ανάμεσα στις δομικές μονάδες. Ήδη τα πρώτα πληροφοριακά συστήματα έχουν εγκατασταθεί στο δημόσιο νεύφο, στο γνωστό G-Cloud. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία στοχευμένα έργα με στόχο τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου. Για παράδειγμα, οι τέσσερις τελευταίες εκτελεστικές συμβάσεις που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή με σκοπό τη διασύνδεση 70 νοσοκομείων με το κεντρικό σύστημα υγείας, με το κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Υγείας. Η προσκύμενη έναρξη υλοποίησης δύο εκτελεστικών συμβάσεων για τη διασύνδεση διάφορων μητρών με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας. Στην τελική του φάση και προς υπογραφή και έναρξη είναι η πέμπτη εκτελεστική σύμβαση του Υπουργείου Υγείας για τη διασύνδεση και άλλων 35 νοσοκομείων. Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε με τα συναρμόδια Υπουργεία απλοποιημένες υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αντί να μηχανογραφήσουμε τη γραφειοκρατία. Μέχρι σήμερα, μια κρίσιμη μάζα δημοσίων λειτουργών, αλλά και πολιτών,
που ξεπερνά τις 30.000, έχει ήδη προμηθευτεί ψηφιακά πιστοποιητικά και χρησιμοποιεί καθημερινά ψηφιακές υπογραφές για να διακινεί ψηφιακά τα έγγραφα. Συμβάλλουμε αποφασιστικά στο να διενεργούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά κρίσιμες διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης. Αναφέρω ενδεικτικά την αποστολή εγγράφων στο Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση ΕΦΕΚ από όλους τους φορείς. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ετοιμάζουμε ένα μητρό διαδικασιών στους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Σε αυτό θα μοντελοποιηθούν με σύγχρονα εργαλεία όλες οι διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές με το δημόσιο, επιτρέποντας έτσι τον ουσιαστικό ανασχεδιασμό και τελικά την απλοποίησή τους. Για να πετύχουν όμως όλα αυτά, απαιτούνται επίσης παρεμβάσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί ο δημόσιος τομέας. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού, αλλά και την εισρωή νέων υψηλών τυπικών προσόντων δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες. Συμμετέχουμε και προωθούμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Digital Skills and Jobs Coalition, μια πανευρωπαϊκή σύμπραξη που βοηθά στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του αριθμού των Ευρωπαίων πολιτών με ψηφιακές δεξιότητες, με επαγγελματικές δεξιότητες στα έργα, στα πληροφοριακά συστήματα και την αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων εργασίας στον κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων. Συντρόφισσες, σύντροφοι, οι επιχειρούμενες αλλαγές έχουν ακόμη ένα στόχο που δεν είναι άλλος από τη συμπόρευση της χώρας με τις τρέχουσες διεθνείς προδιαγραφές και τελικά και την αποκατάσταση της εικόνας και σε διεθνές περιβάλλον. Στην προσπάθειά μας αυτή, υλοποιούμε με γρήγορο ρυθμό τη συνεργασία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τον ΟΑΣΑ. Ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο. Αφορά την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα με άξονες, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ηγεσία. Ειδικότερα, η συνεργασία θα περιλαμβάνει έργα προτεραιότητας που θα επιλέξει το Υπουργείο. Με στόχο γίνεται αυτή τη στιγμή η τεχνική εξειδίκευση, με στόχο την ενίσχυση των ΚΕΠ, των ψηφιακών δεξιοτήτων στο δημόσιο τομέα, αλλά και του ρόλου των γυναικών στην ηγεσία της δημόσιας διοίκησης. Συντρόφισσες, σύντροφοι, μένουν πολλά να γίνουν. Όμως, σε ένα εξαιρετικά δυσχερές περιβάλλον, παλεύοντας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, απέναντι σε κατεστημένα συμφέροντα, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να υλοποιήσουμε πολιτικές που θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, θα επαναφέρουν την ελπίδα στον ελληνικό λαό και την εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος και στις υπηρεσίες του. Στο πλαίσιο αυτό, σας καλώ να στρατευτούμε όλοι μαζί στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Χρειαζόμαστε τις ιδέες σας, την κριτική σας, την ενέργειά σας, προκειμένου να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Κλείνοντας τουριστικά πίσω μας το μνημονιακό κύκλο και μετά από χρόνια, υπάρχουν βάσιμες προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Χρειαζόμαστε τη συνδρομή όλων, ώστε η ανάπτυξη αυτή να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη που θα αφορά τους πολλούς και όχι τους λίγους. Με αυτά σας ευχαριστώ.